Ως οργάνωση περιοχής Δυτικής Ελλάδας της ΚΝΕ, πήραμε την πρωτοβουλία σήμερα με αφορμή τη συμπλήρωση των 70 χρόνων από την ίδρυση του ΝΑΤΟ και την ένταξη της Ελλάδας σε αυτό, να οργανώσουμε μεγάλη εξόρμηση στο κέντρο της Πάτρας και αντίστοιχο κρέμασμα γιγαντοπανό στο κέντρο της πόλης. Είναι μια επέτειος που μας θυμίζει για άλλη μια φορά ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας στο ΝΑΤΟ όχι μόνο δεν προωθούνται και υπερασπίζονται, αλλά το αντίθετο μάλιστα. Βλέπουμε ζώνες στο Αιγαίο να γκριζάρονται, βλέπουμε τη σύμμαχο χώρα Τουρκία που απέναντι να αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα, βλέπουμε συνολικά ότι ο λαός της χώρας μας είναι και θα είναι, όσο η Ελλάδα μένει σε αυτούς τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς πλεγμένη, ο μεγάλος χαμένος, γιατί φορτώνονται συνεχώς νέα βάρη στις πλάτες του, όπως π.χ. 4 δισεκατομμύρια ευρώ για τα εξοπλιστικά προγράμματα, αλλά και την αντίστοιχη συμφωνία που είδαμε να ψηφίζεται στη Βουλή τις προηγούμενες μέρες. Και όλα τα αστικά κόμματα, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία, είναι πλήρως στοιχισμένα σε αυτές τις επιδιώξεις και τους σχεδιασμούς. Γι' αυτό έτρεξαν να τα υπερψηφίσουν και μέσα στη Βουλή τις προηγούμενες μέρες. Η στάση τους είναι αποκαλυπτική. Ο λαός πρέπει να τους γυρίσει την πλάτη και πρέπει να οργανώσει τον αγώνα του, προκειμένου η Ελλάδα να απεμπλακεί από αυτές τις συμμαχίες και τους σχεδιασμούς.